Σε 2 μέρες έγινε η μετακόμιση του Δημαρχείου Μαρονίας Απών, που σύμφωνα με τον Δήμαρχο Ντίνο Χαριτόπουλο, οφείλεται στους εργαζομένους και τους υπαλλήλους, τους οποίους ευχαρίστησε για την αποτελεσματικότητά τους και την εργατικότητα που, επέδειξαν. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα. Το να μετακομίσεις έναν ολόκληρο Δήμο δεν είναι καθόλου εύκολο και το ξέρετε, εδώ ένα σπίτι δεν μετακομίζουμε εύκολα. Απ' την άλλη, όμως, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για το Δήμο μας, γιατί συμβαίνουν τα εξής 2-3 σημαντικά δεδομένα. Το ένα είναι ότι εξασφαλίστηκαν οι πιστώσεις, έγινε η μελέτη και θα συντηρηθεί ένα κτίριο το οποίο επί 50-60 χρόνια λειτουργίας ξανασυντηρήθηκε πάλι πριν 25 χρόνια και επεκτάθηκε επί δικής μας θητείας. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι θα γίνει ένας λειτουργικότερος χώρος εδώ, στο ίδιο Δημαρχείο, για τους πολίτες, για τους υπαλλήλους και θα υπάρχει καλύτερη απόδοση, καλύτερη εξυπηρέτηση, καλύτερη γενικότερα λειτουργία του Δήμου και προσβασιμότητα των πολιτών. Και το τρίτο σημαντικό είναι ότι αξιοποιείται ένα κτίριο, το οποίο ήταν υποκατάρρευση. Η ΔΟΗ Σαπών έκλεισε το 12. Κακό σημάδι για το Δήμο, κακή μέρα για το Δήμο, κακή συγκυρία για το Δήμο. Όμως ήταν ένα κτίριο το οποίο παρέπε και συνεχώς απαξιώνονταν. Το ξανασυντηρήσαμε, θα το κάνουμε λειτουργικό και ο στόχος μας είναι όταν επανέλθουμε μετά από ένα χρόνο στην βάση μας που είναι το Δημαρχείο του Δήμου Μαρονίας Απών στις Άπες, να το αξιοποιήσουμε εκείνο κάνοντας το ένα μικρό διοικητήριο και βάζοντας πολλές υπηρεσίες. Στο διατάφτα τώρα θέλω να πω ότι να συγχαρώ το προσωπικό του Δήμου, να συγχαρώ τους αντιδημάρχους, να συγχαρώ τους συνεργάτες μου, γιατί μέσα σε ένα χρόνο ρεκόρ, βέβαια το προετοιμάζαμε ένα μήνα περίπου, αλλά μέσα σε 2 μέρες έγινε η μετακόμιση. Αυτό είναι από τα ακατόρθωτα για την εποχή, για την περιοχή και για τη συγκυρία. Έτσι που ζούμε μέσα και σε μια περίοδο μιας πανδημίας, αντιλαμβάνεστε. Δείχνει όμως και κάτι. Μπαίνω στα βασικότερα νοήματα εγώ τώρα. Δείχνει ότι όταν υπάρχει σχέδιο, όταν υπάρχει οργάνωση, όταν υπάρχει θέληση, όταν υπάρχει αποφασιστικότητα, πολλά μπορούν να γίνουν. Και έτσι λοιπόν αυτή τη μετακόμιση οι δημότες του Δήμου Μαρονίας Απών, αλλά και γενικότερα της Ροδόπης και όσοι εξυπηρετούνται στην περιοχή μας, θα πρέπει να την εκλάβουν ως τέτοια. Μπορεί να υπάρχει κορονοϊός, μπορεί να υπήρξε κρίση, μπορεί να υπήρξε ένα Δήμος ανοργάνωτος, μπορεί να υπήρχε ένα Δημαρχείο που 25 χρόνια δεν έγινε καμιά σοβαρή συντήρηση, αλλά μέσα σε όλα αυτά και παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν υπάλληλοι, υπάρχουν στελέχοι, υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να κάνουν κάτι για αυτόν τον τόπο.